Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταιγιστικές και σε διάφορα επίπεδα είναι οι εξελίξεις στη δίνη του σκανδάλου με τους κοριούς στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Αυτή αποκτά έντονα πολιτικές προεκτάσεις με τον Πέτρο Τατούλη να ζητά την παρέτηση Ελένης Αλιφέρη και το όλο σκηνικό να παραμένει στο κόκκινο. Εν αναμονή της απάντησης από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, οι μειοψηφίες φέρνουν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, προκειμένου αυτό να συζητηθεί. Με τη συμπλήρωση 8 ημερών, διαστάσεις πολιτικού θρίλερ. Λαμβάνει η υπόθεση που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για υποκλοπές στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Με την τακτική των χαμηλών τόνων που ακολούθησε τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Πέτρος Τατούλης κατάφερε να μην συζητηθεί το θέμα εκείνη την ημέρα, επικαλούμενος την εξέλιξη των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, μία ημέρα μετά είχε προγραμματιστεί και έγινε χθες η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε αυτήν προσήλθε η Ελένη Αλιφέρη, η οποία και κατέθεσε ένα υπόμνημα. Η εκτελεστική συνεδρίασε μέχρι αργά και το ψήφισμά της βγήκε λίγο μετά τις 9. Το Σώμα των Αντιπεριφερειαρχών, μαζί με τη συμμετοχή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε την παρέτηση της Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Πιο αναλυτικά σημειώνεται στην απόφαση της εκτελεστικής. Οι μονομερείς ενέργειές της και η συνολική της στάση απειλεί με βλάβη το σύνολο της Περιφερειακής Αρχής. Για τους ανωτέρου λόγους, θεωρεί αυτονόητη και ζητά την υποβολή της παρέτησής της από τη θέση ευθύνης που υπηρετεί. Στηρίζει την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να διεξαχθεί έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, όπως ο νόμος ορίζει. Στηρίζει την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την άρση των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί και την άσκηση της διοίκησης από τον ίδιο για όλα τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Λίγη ώρα αργότερα, στη δημοσιότητα δόθηκε και το υπόμνημα που προηγήθηκε της παραπάνω απόφασης από την Ελένη Αλιφέρη. Καταρχάς και επί του περιεχομένου του αποσταλείτου σε εμένα, εγγράφουσας, σας γνωρίζω ότι εκλαμβάνω ως μάλλον εξεσφαλμένης διατυπώσεως το αναγραφόμενο ότι με καλείται για παροχή εξηγήσεων αντί του ορθού για παροχή ενημερώσεως, καθώς δεν αισθάνομαι ούτε είμαι εγκαλούμενη από οποιονδήποτε επειδή τήρησα την νομιμότητα στο πλαίσιο των εντολών των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών για την ανέβρεση του τρόπου παρακολουθήσεως στο γραφείο μου, εν όψη επιπρόσθετα και του ότι δεν κατηγόρησα ή στοχοποίησα οποιονδήποτε για το επίμαχο συμβάν. Υπό το πρίσμα του αυτονόητου ενδιαφέροντος όλων μας για πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της εκκρεμούς υποθέσεως, θεωρώ ότι με στηρίζετε εμπράκτος και υπό την έννοια αυτή σας καλώ, όπως συγκεκριμενοποιήσετε εγγράφως τι ακριβώς μου καταλογίζετε. Αν μου καταλογίζετε οτιδήποτε, οπότε και θα σας παράσχω πλήρη απάντηση, αφού το ανωτέρω έγγραφό σας είναι γενικό σε σχέση με τα παραπάνω. Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή της νέας απάντησης από την πλευρά της Ελένης Αλιφέρη. Η σημερινή πάντως εξέλιξη έχει να κάνει και με τις κινήσεις των μειοψηφιών, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες υπογραφές για να ενταχθεί προς συζήτηση το θέμα παρακολούθηση και υποκλοπές στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βρισκόμενοι σε ένα θέμα που αποκτά έντονες πολιτικές διαστάσεις, απαντήσεις δόθηκαν από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Περικλή Μαντά. Ο κ. Μαντάς εξαπέλυσε βολές κατά Τατούλη και Εκτελεστικής Επιτροπής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι αισθάνεται ντροπή για τη στάση τους, μιλώντας παράλληλα και για τις κινήσεις που χαρακτηρίζονται από μικρότητες. Στη δίνη της υπόθεσης με τους κοριούς βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απόψεις που κατέθεσε ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς. Για την πράξη και καθ' αυτή είναι μια αποτρόπαια πράξη. Και όλο αυτό αποτελεί ένα μείζον πολιτικό και ιδιωτικού περιεχομένου θέμα. Ο κ. Μαντάς στην συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της εμπιστοσύνης που υπήρξε από την πλευρά της Ελένης Αλιφέρη σε ό,τι αφορά το κρίσιμο αυτό γεγονός. Και ήξερε ότι τη δέσμευση που μου ζήτησε να μην το μεταφέρω πουθενά θα την τηρούσα, όπως το έχω κάνει σε όλες τις προσωπικές συζητήσεις, όχι μόνο με την κυρία Αλιφέρη. Και με άλλα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής, ακόμα και με τον Περιφερειάρχη τον ίδιο. Θεωρώ ότι στο βαθμό που μπορούσε να το υπηρετήσει, το υπηρέτησε σωστά. Ο κ. Μαντάς στην συνέχεια επέκρινε τον Περιφερειάρχη για διαρκή αλλαγή στάσεων. Μέσα σε 8 μέρες έχει αλλάξει λίγο τη στάση του αρκετές φορές. Η σημερινή ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ανακόλουθη με τη στάση που κράτησε ο Περιφερειάρχης χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η χθεσινή ανακοίνωση που υπήρξε από την Εκτελεστική Επιτροπή καυτηριάστηκε έντονα από τον Περικλή Μαντά, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ντροπή όσον αφορά την στάση των πρώην συναδέλφων του. Αποτελεί μια πλήρη ανακολουθία στις δύο αυτές ημέρες, στις οποίες πραγματικά, αν θέλετε, εγώ όχι απλά έχω εκπλαγεί. Αισθάνομαι ντροπή, θα μπορούσα να σας πω, μπροστά σε αυτή τη στάση ανθρώπων, συναδέλφων,
απέναντι σε μια γυναίκα η οποία είναι ακριβώς, είναι μέσα στη δίνη του κυκλώνα αυτή τη στιγμή. Πώς θα αισθάνονται, τι θα έκαναν αυτοί αν ήταν στη θέση τους, όπως αν ήταν και στη θέση τη δική μου, στην προηγούμενη εκτελεστική. Γιατί ξέρετε και κανένα λόπλεμ, μη γελιόμαστε. Αυτή η ανακοίνωση σημερινή είχε σκοπό να εκδοθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Κληθείς να σχολιάσει την όλη κατάσταση που έχει ανακύψει με τα κλειδιά που ζητήθηκαν από την κυρία Λιφέρη, ο κύριος Μαντάς έκανε λόγο για μικρότητες από την πλευρά Τατούλη. Αυτό το γραφείο έχει συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η καρδιά της Μεσσηνίας, της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Αυτά είναι, αν θέλετε, μικρότητες οι οποίες δεν συνάδουν ούτε με το πολιτικό μέγεθος του Τατούλη. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Υπάρχουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα όσα έρχονται ως αναφορά μετά και την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Τερτζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Σημειώνουμε ότι υπάρχει πλέον δημοσίευση του ΦΕΚ από την απόφαση του Πέτρου Τατούλη σήμερα στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως που αφαιρεί εχωρημένες αρμοδιότητες προς την Ελένη Αλιφέρη. Και αυτό, πριν μας το διαβάσεις, να πούμε ότι φαίνεται ότι έχει κινηθεί με συγκεκριμένο τρόπο ο κύριος Τατούλης όλες αυτές τις μέρες. Πάμε να μας διαβάσει το επίμαχο έτσι. Κοίταξε, δεν θα κάτσω να σου αναλύσω ακριβώς το τι λέει το ΦΕΚ, γιατί νομίζω δεν απασχολεί και τον κόσμο. Θα σου πω θα σου πω πολύ συνοπτικά ότι επί της ουσίας ο κύριος Τατούλης ό,τι αρμοδιότητες μπορούσε από τον νόμο να εκχωρήσει στην κυρία Λιφέρη, τις αφαίρεσε και έχει να κάνει με την ουσιαστικά διοίκηση των διευθύνσεων της περιφερειακής ενότητας. Η κυρία Αλιφέρη τυπικά, επειδή είναι γεωγραφική χωρική αντιπεριφερειάρχης και επειδή ο νομοθέτης είχε προστατεύσει το συγκεκριμένο θεσμό, κρατά, διατηρεί στην κατοχή της τις αρμοδιότητες που από τον νόμο ούτως ή άλλως έχει και δεν μπορεί να τις αφαιρέσει κανείς. Επειδή υπάρχει ένα ΦΕΚ όμως, να πούμε ότι αφαιρεί τις αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με τη διεύθυνση διοικητικού οικονομικού του άρθρου 13, ναι, τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, τη διεύθυνση ανάπτυξης, τη διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, κάποια συγκεκριμένα άρθρα, τη διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας, άρθρο 27, και το τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας, το τμήμα πολιτικής προστασίας και κατά τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά θεωρείται στο επόμενο, γιατί εδώ πέρα θα υπάρχει θέμα διοίκησης. Ναι. Η κυρία Αλιφέρη από τον νόμο έχει τον συντονισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τέλος πάντων ότι εντάξει, θα τα βρούνε στο θεσμικό και στο νομικό του πράγματος. Από εκεί και πέρα, πολιτικά κινήθηκε ο κ. Τατούλης, πήρε ό,τι αρμοδιότητες είχε. Η κυρία Αλιφέρη όμως διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες. Από εκεί και πέρα, το πώς θα λειτουργήσει είναι ένα ζήτημα. Γιατί λοιπόν, φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχει ζήτημα λειτουργίας. Αυτό ακριβώς σημειώνουμε, ότι υπάρχει μια καθημερινή απόδοση των υπηρεσιών. Και η καθημερινή απόδοση των υπηρεσιών έχει και μια διοικητική αναφορά, η οποία είναι σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή επικοινωνία. Προφανώς ο νομοθέτης, για να έχει έναν αντιπεριφερειάρχη και για να έχει και ο Πέτρος Τατούλης, όπως την εκχώρηση αυτών των αρμοδιοτήτων, κατανοεί και καταλαβαίνει, όπως συνέβαινε και συμβαίνει και στους υπόλοιπους νομούς, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι και πολιτικά πρόσωπα, και αυτό το ξεχωρίζει ο νόμος. Κώστα, με την κίνηση αυτή που κάνει ο Πέτρος Τατούλης, θα πρέπει ουσιαστικά ο ίδιος να βρίσκεται εδώ. Ναι, προφανώς. Να έχει εκχωρήσει αυτές τις αρμοδιότητες σε κάποιον άλλον ή στην κυρία Νικολάκου, η οποία θα εκτελεί ουσιαστικά και αυτές τις αρμοδιότητες. Θα υπάρχει δηλαδή ένα άτομο μόνιμα εδώ αυτό πέρα. Θα το δούμε, αλλά δεν μπορεί να μείνει ακέφαλη η περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας ή όποτε προλαβαίνει ο κύριος Τατούλης να κατεβαίνει στη Μεσσηνία για να διεκπεραιώνει καθημερινές λειτουργίες. Για αυτές τις αρμοδιότητες αναφερόμαστε. Για αυτές, αυτές, λοιπόν, προφανώς. Τώρα όμως υπάρχει ένα κρίσιμο. Πέρα από το θέμα της λειτουργίας, είναι κομβικό και σίγουρα αφορά και την υπόθεση που έχει να κάνει με την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, για το πόσο σοβαρά τη βλέπουν ορισμένοι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, στο τεύχος Β1131, διαπιστώνει κανείς ότι η απόφαση ανακοινώνεται σήμερα, έτσι, σήμερα δημοσιεύεται, 28 Μαρτίου. Όμως, η απόφαση αυτή, τροποποίηση δηλαδή που έχει γίνει από τον Περιφερειάρχη, έχει εντολή επίσημη από το γραφείο του
Τρίπολη 22 Μαρτίου. Να το καθορίσουμε λίγο χρονικά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Την περασμένη Πέμπτη. Είχα η απόφαση λοιπόν λαμβάνεται από τον Πέτρο Τατούλη, φεύγει επίσημα από το γραφείο του την περασμένη Πέμπτη. Και μιλάμε για σήμερα, γίνεται η ανακοίνωση στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και τώρα έρχονται μια σειρά από ερωτηματικά. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πέτρος Τατούλης έχει κινηθεί με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο από την πρώτη στιγμή και παρά τα όσα μπορεί να λέγονταν στο προσκήνιο, ο ίδιος στο παρασκήνιο είχε δρομολογήσει διαδικασίες καρατόμησης αρμποδιοτήτων από την Ελένη Αλιφέρη. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Και εδώ προκύπτουν μία σειρά από ερωτήματα. Λοιπόν, προφανώς αυτά που είπες συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σταθώ στο πολιτικό σκέλος, καθώς πέρα από την δημιουργική ασάφεια που πολλές φορές μπορεί να επικαλείται ή να χρησιμοποιεί ο κύριος Τατούλης για να μπερδέψει προφανώς ακόμα και τους ίδιους τους συνεργάτες, εδώ μιλάμε για έναν εμπεγμό πολιτικό σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής πλέον. Γιατί από τη στιγμή που σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις 22 του μήνα έχει ληφθεί απόφαση. Ποιος ο λόγος τόσες ημέρες να κάνουν συνεδριάσεις, εκτελεστικές, ανακοινώσεις, να ζητάνε από την κυρία Αλιφέρη εξηγήσεις, για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Και δεν ξέρω, επειδή βγήκε μια ανακοινώση από την εκτελεστική ή οι αντιπεριφερειάρχες αυτοί που υπογράφουν τέλος πάντων ομόφωνα, γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει ή αν είχαν ληφθεί όλες οι αποφάσεις ή έχουν απλά δώσει σε ένα λευκό χαρτί την υπογραφή τους και από εκεί και πέρα. Όπως και ό,τι κρίνει ο Περιφερειάρχης. Διότι αν γνώριζαν, τότε τι θέλανε από την κυρία Αλιφέρη εχθές να μάθουν. Εάν δεν γνώριζαν, τότε μιλάμε για έναν πολιτικό εμπεγμό και έναν εμπεγμό και των Μεσσήνιων κατ' επέκταση. Γιατί τώρα καθόμαστε, ζητούν εξηγήσεις, ενημερώσεις, ο καθένας όπως θέλει, μπορεί να το πει, από την κυρία Αλιφέρη. Εάν σου λέω εγώ ότι εχθές η κυρία Αλιφέρη πέρα από το υπόμνημα έλεγε 5-10 πράγματα και συμφώνησαν όλοι, τι θα γινότανε. Θα έπαιρνε πίσω την απόφαση που ήδη είχε σταλεί για ΦΕΚ. Γενικά, αύριο, εάν αποδειχθεί το οτιδήποτε από την έρευνα, τι θα κάνει και πώς θα πράξει. Γιατί είναι ερώτημα το γεγονός ότι εν μέσω της έρευνας η οποία εξελίσσεται προχωρά σε αυτές τις κινήσεις οι οποίες προφανέστατα έχουν πολιτική απόχρωση. Τώρα, το ζήτημα είναι και το τι κάνουν οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σωστά, σωστά το αναφέρεις. Λοιπόν, σταχυολογούμε το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με έναν πολιτικό εμπεγμό, γιατί μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες ήταν δρομολογημένες στο παρασκήνιο των όσων εξελίσσονταν. Πριν πάμε παρακάτω, να σου πω ότι και στην ομάδα που έκανε πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο, εδώ υπήρχαν δύο απόψεις. Είναι εκείνοι που από τα συμφραζόμενα κατάλαβαν ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις και είναι και εκείνοι που δεν κατάλαβαν ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δηλαδή, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη δημιουργική ασάφεια και ξέρεις, σε αυτό το πράγμα είναι καλός ο Πέτρος ο Τατούλης. Είναι έμπειρος προκειμένου οι μισοί να καταλάβουν ό,τι θέλουν γενικότερα και από εκεί πέρα να τρέξει τις εξελίξεις. Γενικότερα είναι λίγο στο φλού. Το θέμα είναι ένα. Γιατί, αφού είχε λάβει τις αποφάσεις του ο κύριος Τατούλης και τις είχε δρομολογήσει, όπως φαίνεται, με συγκεκριμένο πολιτικό σχεδιασμό, γιατί λοιπόν κάλεσε την Ελένη Αλιφέρη στην Εκτελεστική Επιτροπή? Μπορεί να ήθελε να μάθει τι ξέρει η κυρία Αλιφέρη. Να νομιμοποιήσει λοιπόν αυτές τις αποφάσεις ουσιαστικά από το όργανο των αντιπεριφερειακών και κάτι άλλο. Δηλαδή, τι θέλανε, να ανακρίνουν την Ελένη Αλιφέρη για να δουν τι στοιχεία έχει στην Εκτελεστική Επιτροπή? Κοίταξε να δεις, σου ξαναλέω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ό,τι και να έλεγε η Ελένη Αλιφέρη, τι θα κάνανε, θα παίρνανε πίσω την απόφαση του ΦΕΚ? Ναι, αυτό σου είπα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι προσωπικά περιμένω όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, χωρικοί και θεματικοί, να πάρουν ευθέως θέση. Δεν μπορούν, ξέρεις, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί μιλάμε για πολιτικά γεγονότα, να μην λαμβάνουν θέση και να κρύβονται πίσω από μια απόφαση την οποία αμφιβάλλω αν πραγματικά γνώριζαν, με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι οι ημερομηνίες δεν συμπίπτουν, ή αν γνώριζαν τι ήθελαν να πράξουν. Και να σου πω κάτι, είναι αρκετά έμπειροι και αρκετά στην αυτοδιοίκηση οι περισσότεροι από αυτούς που πρέπει να βγουν και να πάρουν θέση. Γιατί να σου πω κάτι, το έχω ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το δελτίο, αν αύριο σκάσει κάτι αντίστοιχο σε αυτούς, που το απεύχομαι, ή κάτι ανάλογο, τι θα κάνουν, πώς έχουν βάλει τον εαυτό τους ποτέ
σε αυτή την θέση. Πάντως να σημειώσω ότι έχουν φανταστεί, έχουν έτσι, έχουν σκεφτεί ή απλά έχω πει έχουν παραδώσει τα κλειδιά και τις υπογραφές τους και σε λένε είμαστε αντιπεριφερειάρχες, προχωράμε, ό,τι πει ο Πέτρος του Τατούλης και μπράβο και okay, και αποδεχτό είναι αυτό, απλά να το πούνε. Σε αυτό που λες πάντως να πούμε ότι επικοινωνήσαμε. Γιατί οι αντιπεριφερειάρχες έχουν και πολιτική οντότητα. Κώστα, σε αυτό που λες να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, την κυρία Ντία Τζανετέα, η οποία δεν ήθελε να κάνει κάποια άλλη δήλωση και έμεινε σε αυτό το σχέδιο ουσιαστικά της απόφασης που υπάρχει από την εκτελεστική. Μπορεί να την καλύπτει, αλλά να μας το πει. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον κύριο Γαλήρη και με τον κύριο Χιβιδόπουλο. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, υπάρχει η επίκληση από ορισμένα στελέχη της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής. Και αυτό έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η κυρία Τζανετέα, είναι ο κ. Χιβιδόπουλος, ο κ. Γιαννακούρας, ο κ. Καλλύρης. Να πάρουμε και τους θεματικούς. Είναι 11 άτομα. Πρέπει να βγουν και να πάρουν θέση. Να συμφωνήσουν. Αλλά να ξέρουμε, βρε παιδί μου, όχι. Πήραμε μια απόφαση εκτελεστική. Ωραία, βγείτε, πείτε το. Γιατί τι φοβούνται? Φοβούνται κάτι? Δεν έχουν πολιτική οντότητα. Γιατί μιλάμε σε πολιτικό πάντα πλαίσιο. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το κομμάτι. Πάντως φαίνεται ότι μιλάμε για ηλυμένες αποφάσεις, έτσι όπως διακρίνεται και από την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου από τις 22 του μήνα σε ό,τι αφορά την Ελένη Αλιφέρη. Και από την άλλη υπάρχουν και ζητήματα που ανακύπτουν με μία σειρά από ερωτήματα για το εάν τελικά είναι διακοσμητικός ο ρόλος της λεγόμενης εκτελεστικής επιτροπής αλλά και της ομάδας, καθότι ο κύριος Τατούλης τους είχε ξεπεράσει και είχε προχωρήσει τις αποφάσεις του σε άλλο επίπεδο πολύ νωρίτερα, προτού είχαν ρωτήσει ή την ομάδα ή την εκτελεστική επιτροπή ή ακόμα και το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα μπορούσε να είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα τη Δευτέρα, όπως και είπαμε. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε και αυτό που λέγαμε χθες εδώ, ότι οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν, το θέμα θα εισαχθεί. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά από τη στιγμή που υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από τη μειοψηφία προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα θα γίνει σε κάποια συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Γιατί με βάση το νόμο του Καλλικράτη, από τη στιγμή που υπάρχουν οι υπογραφές οι απαιτούμενες και υπάρχει συγκεκριμένο ζήτημα, το θέμα τίθεται προς συζήτηση. Άρα θα δούμε και εκεί τι θα υποθεί στο πλαίσιο αυτό. Σημειώνουμε και τονίζουμε ότι αύριο ενδέχεται να υπάρξει απάντηση από την πλευρά της κυρίας Αλιφέρη σε ό,τι αφορά τα όσα έχει σημειώσει η εκτελεστική επιτροπή στην απόφαση της. Λογικά μετά... αύριο θα πρέπει να είναι και στην Μεσσηνία και στην Καλαμάτα ο κύριος Στατούλης από αύριο. Να τον βλέπουμε εδώ στο γραφείο να ασχολείται μετά της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι πολλά ζητήματα που τρέχουν. Ναι, αυτά είναι σίγουρα πολύ σημαντικά. Εκτός και πάμε στον αυτόματο πιλότο. Ξέρω εγώ. Και αναφέρουμε ότι από την άλλη είχαμε και την παρέμβαση του Περικλήματα που σχολίασε με επικριτικό τρόπο. Έχει μείνει ορφανή και η θέση εκεί πέρα ακόμα. Ακόμα ψάχνουν να τη δώσουν. Τέλος πάντων. Ναι, για πες μου θέμα. Την όλη υπόθεση που είχε να κάνει με τους χειρισμούς του κυρίου Τατούλη αλλά και της εκτελεστικής επιτροπής στο συγκεκριμένο ζήτημα με την Ελένη Αλιφέρη. Ευθείες βολές. Νομίζω ότι δεν μάθησε τα λόγια του. Από εκεί και πέρα στο πολιτικό πανταπλαίσιο νομίζω ότι δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή καθεαυτή, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Ακούσαμε και τα όσα ανέφερε ο κύριος Μαντάς. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι δρομολογούνται εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει γενικότερα τίποτα. Ωραία. Από εκεί και πέρα σίγουρα μένει να δούμε και την στάση, εάν θα ξαναλλάξει, πώς θα διατηρηθεί από την πλευρά πλέον της Περιφερειακής Αρχής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και μία σειρά από θέματα τα οποία ανακύπτουν στις διαστάσεις του πολιτικού αυτού θρίλερ. Και Κώστα, υπήρξε σήμερα και απάντηση από την πλευρά του κυρίου Νίκου Γόντικα με ευθείες βολές ουσιαστικά και τα οποία ουσιαστικά έρχονται να διανθίσουν όλο αυτό το πολιτικό πλαίσιο μαζί και με την ανακοίνωση της κυρίας Λιμπεροπούλου. Υπάρχει ανακοίνωση της κυρίας Λιμπεροπούλου. Ο κύριος Γόντικας, μάλιστα θέτει και ένα ζήτημα. Το είπαμε και προχθές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έχει να κάνει με τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και το γεγονός ότι δεν συζητώνται θέματα τα οποία τίθενται από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης. Θυμόμαστε τις προάλλες που λέγαμε για το έργο εκεί των. Της παρακάμψης των Βουδιάνων. Μπράβο, ακριβώς. Και τα όσα έχουν δοθεί. Και αυτό που σημειώνει ο κύριος Γόντικας στην ανακοίνωση
η οποία εκδόθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση είναι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα δοθούν απαντήσεις, γιατί αυτό που ζητά μέσα από τις παρεμβάσεις του και μέσα από, το, από την διεκδίκηση του να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να δοθούν επίσημες απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει θέσει. Όπως είπε και η κυρία Λιμπεροπούλου, έκανε μια τοποθέτηση. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα και γενικότερα βλέπουμε ότι οι μειοψηφίες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζουν στροφές, όχι στο επίπεδο που θα περίμενε κανείς. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια κάποια κινητικότητα. Κινητικότητα υπάρχει και σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κώστα, να σε ευχαριστούμε και να δούμε αυτές τις διαστάσεις στο ρευστό πολιτικό σκηνικό. Η κατάσταση με τα σε αναμονή πολιτικά μέτωπα που έχει ανοίξει ο Περιφερειάρχης, το σύνολο των ομών και τις κινήσεις των κομμάτων και των προσώπων προσεγγίστηκαν στο σχολιασμό από την τηλεόραση. Μπες να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Οι σοβαρές προεκτάσεις των όσων συμβαίνουν σε επίπεδο Πελοποννήσου, η οποία και βρίσκεται στη δίνη των Κοριών, σχολιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST. Αρχικά το θέμα που δεν συζητήθηκε τελικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί ένα θέμα το οποίο συζητιέται σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλα τα καφενεία, σε όλα τα γραφεία, σε όλα τα αυτοδιοικήσεις, σε όλους τους δήμους παντού, ένα θέμα να μην μπορεί να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το αγγίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακολούθως τα ζητήματα με την Σταστατούλη. Εκεί που δεν έχει έρθει καθόλου στη Μεσσηνία, το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο ήταν κάθε μέρα εδώ. Νομίζω, κατά άποψή μου, ότι ήρθε για να συγκομετρήσει και ο ίδιος τα πράγματα. Τον είδαμε πόσο αλλαγμένος είναι, τον είδαμε πόσο, δεν θέλω να πω πανικοβλημένος, απλά προβληματισμένος είναι ο Τατούλης με όλη την ιστορία, όλη αυτή η οποία γίνεται. Όπως εκτίμησε στην συνέχεια ο διευθυντής τηλεόρασης BEST Νίκος Μπελογιάννης, το πολιτικό πεδίο είναι εύθραυστο. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων σε όλη την Πελοπόννησο. Έχει προβλήματα, δηλαδή η Κορινθία, είδαμε τον κύριο Πνευματικό, ήταν στην εκδήλωση του κύριου Βλάση για την Αρκαδία, ήταν παρόν, εκτός από τους βουλευτές της Δημοκρατίας, ήταν και εκεί. Ήταν παρόν στην εκδήλωση του κύριου Βλάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει αυτό. Στην Αργολίδα, μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ο Καμπόσος. Ο Καμπόσος δεν είναι λίγος. Ο Καμπόσος τον περιμένει πώς και πώς, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι εξέλιξη, τι θα κάνει ο κύριος Καμπόσος. Αλλά ο Καμπόσος είναι βαρύ όνομα για την Πελοπόννησο. Στην Αρκαδία, ξαναλέω, είναι ο Βλάσης με τον Λικουρέτζο, εκεί πάλι γίνεται, πάλι, δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία τον τρώει κάθε μέρα. Και στη Λακωνία είναι ο κύριος Βουλοκέφαλος, ο οποίος και εκεί και αυτός παραμονεύει και χαραδοκεί για να βγάλει τα πιτά του στη φορά του Τατούλη. Αυτά που ενδεχόμενα μπορεί να ξέρει. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι μείζον πολιτικό θέμα, εκτός από κακούργημα. Εν τω μεταξύ να πω και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Δέδες, ο οποίος λέγεται ότι μπορεί να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, ενισχύει το ρόλο του αυτό, που βέβαια θα είναι με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται, ενισχύει το ρόλο του αυτό, διότι στο 18 μόνο που πέρασε δεν παρατήθηκε προκειμένου να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Οπότε αυτό σημειώστε το. Αν ήταν να πάει υποψήφιος στην Κορινθία, συγγνώμη. Αν ήταν να πάει υποψήφιος βουλευτής στην Κορινθία, θα είχε ο νόμος, λέει, 18 μήνες πριν τις εκλογές, θα έχει παρατηθεί. Έπρεπε να έχει παρατηθεί. Καταλάβατε, αυτό δεν έγινε με τον κύριο Δέδε. Τώρα από και πέρα οι πληροφορίες λένε ότι και αυτός ετοιμάζεται. Τώρα τι θα γίνει, είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα εδώ στην Πελοπόννησο και κακά τα ψέματα κάθονται όλοι νομίζω απάνω σε μια βόμβα. Ακολούθως σχολιάστηκε και η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από την Εκτελεστική Επιτροπή. Πριν προχωρήσει με δύο λόγια δηλαδή, η Ελιφέρη πρέπει να είναι και BB και Δαρμένη. Μην το πεις. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι λαϊκή παροιμία. Έτσι μας λέει η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία από ό,τι κατάλαβα παριστάνει το εκτελεστικό απόσπασμα. Τι να πω τώρα. Τώρα τι να πω. Τα είχα ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι για να γελάει ο κόσμος. Τι να πιώνε και τι και το ένα και το άλλο. Να βγούνε να μιλήσουν στα ίσα. Δεν αναρωτήθηκε κανένα στην Επιτροπή, να πω τώρα. Εκεί που είναι και κλεισμένο το θηρόν η Επιτροπή. Δεν αναρωτήθηκε αυτούς τους αξιότιμους κύριους και κυρίες εκεί, γιατί η Αλιφέρη δεν ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη. Είμαι περίεργος να δω τέθηκε αυτή η ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω γιατί αν κάποιος από αυτούς έχει πάρει τον εαυτό το του στην θέση της κυρίας Αλιφέρη. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι η κυρία Αλιφέρη ότι θα πέσει όπως τότε που ζητήθηκε η παράτηση του συγχωρεμένου του Μαλαμπάνη και έφυγε τελείως. Συνεχίζουμε εμείς στο πολιτικό πλαίσιο, καθότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα ανέφερε ο Περικλής Μαντάς που σχετίζονται με την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη. Ο κ. Μαντάς θα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πέτρου Τατούλη, μιλώντας για ολοκλήρωση της πολιτικής του στοχοποίησης.
Ενώ υπήρχε αυτό το μείζον ζήτημα το οποίο ταλάνιζε τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο ολόκληρη, δέχθηκα μία, αν θέλετε, αψυχολόγητη, σφοδρή πολιτική επίθεση από τον Περιφερειάρχη για την πολιτική μου στάση όσον αφορά την ανακοίνωση που εξέδωσα πριν 25 μέρες περίπου. Αλλά στην πορεία διαπίστωσα και σκεπτόμενος ότι στην ουσία αποτελούσε την ολοκλήρωση μιας πολιτικής μου στοχοποίησης. Παραιτηθήκατε, σας παραίτησε ο κ. Στατούλη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και απάντησα την ίδια μέρα ότι παραιτήθηκα. Δεν μου ζητήθηκε παραίτηση. Ο κ. Μαντάς σημείωσε στην συνέχεια πως η πολιτική του θέση ήταν ξεκάθαρη προς τον Πέτρο Τατούλη από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, σήμερα, όπως τόνισε, φαίνεται ότι αποτελούσε πρόβλημα για τον Περιφερειάρχη. Το 2014 ήμουν πρόεδρος της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας στο Μεσσηνία και για 2 χρόνια, μέχρι το 2016, ήμουν ταυτόχρονα και αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Νομαρχιακής. Το 2015 ήμουν υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ξαφνικά το 2018 να στοχοποιούμε πολιτικά? Φαίνεται ότι για τον Περιφερειάρχη τώρα το δημιούργησε πρόβλημα. Να μην λογαριάσω ούτε θέσεις, να μην λογαριάσω ούτε αξιώματα, ούτε χρήματα, να μπορώ να κοιτάω κατάματα όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν στηρίξει σε κάθε μου βήμα. Θα πρέπει να βγάλουν όλοι από το μυαλό τους τα σενάρια συνωμοσιολογίας και σεναριολογίας, γιατί έχουμε φτάσει στο επίπεδο να φτιάχνουμε ταινίες του Hollywood, ας πούμε, για το ποιος έβαλε το μαντά να πει αυτό, ποιος έβαλε το μαντά να παραιτηθεί, οτιδήποτε. Εμένα δεν με έχει βάλει κανένας και ποτέ να κάνω οτιδήποτε. Και το έχω αποδείξει αυτό. Σε άλλο σημείο της κουβέντας, στο στόχαστρο του κυρίου Μαντά, βρέθηκε ο Πέτρος Τατούλης με αφορμή τα όσα ακούστηκαν μετά το αναπτυξιακό συνέδριο περί ταύτισης με τις κυβερνητικές απόψεις. Και βλέπω ότι ο κύριος Στατούλης εφαρμόζει τελευταία μια πολιτική γυμναστική την οποία δεν την κατανοώ και ιδιαίτερα. Μπροστά στο καπέλο, στην ομπρέλα του ανεξάρτητου, απλώνει δίχτυα παντού. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι συνέργειες, συνεργατικότητα. Χρειάζονται συνεργασίες. Στην εκπομπή διάλογη, στην οποία και φιλοξενήθηκε ο Περικλής Μαντάς, τέθηκαν επιτάπητος μία σειρά από ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα έργα της Μεσσηνίας, την κυβερνητική πορεία και άλλα, με τον ίδιο να αναφέρεται και στα όσα εξελίχθηκαν τελευταία με το αληφτικό καταφύγιο της Μαραθώπολης, κάνοντας λόγο για κατάπτυστη ανακοίνωση που βγήκε από την πλευρά της αντιπεριφερειάρχη Ντίνας Νικολάκου. Εκείνη την ανακοίνωση, την κατάπτυστη, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, κατακρίνοντας όλο τον κόσμο της περιοχής, τι είναι το πιο ωραίο να λέμε την αλήθεια? Γιατί θα πρέπει να δημιουργούμε μονίμως ένα συγκρουσιακό κλίμα ότι όλοι είναι λάθος και ότι όλοι μόνο εμείς είμαστε σωστοί? Στο αστυνομικό δελτίο, να περάσουμε στη σύλληψη 3 ατόμων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση στη Σπάρτη. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν ήταν και άγαλμα ελληνιστικών ετών μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Μια σημαντική υπόθεση κατοχής, μεταφοράς και διάθεσης αρχαίων αντικειμένων μεγάλης αξίας εξιχνιάστηκε στην Σπάρτη. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει μια σημαντική περίπτωση κατοχής, μεταφοράς και περαιτέρω διάθεσης αρχαίων αντικειμένων σημαντικής αξίας. Συνεργασία λοιπόν αυτή του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων με άλλες συνερμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή της Σπάρτης είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εξελίξης διαδικασίας παράνομης διακίνησης, διάθεσης αντικειμένων σημαντικής αρχαιολογικής αξίας, τη σύλληψη ομάδας ατόμων και βεβαίως τη διαφύλαξη για μια ακόμη φορά εξόχως σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, μεταξύ των οποίων και το μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Υγείας που βλέπετε της ελληνιστικής περίοδου με την πλήθο του. Η κατάσχεση του αγάλματος αυτού είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για τον τύπο υγείας HOPE. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Σπάρτη Λακωνίας, όπου συνελήφθησαν 3 συμμεταπεί ηλικίας 44, 48 και 57 ετών. Στην κατοχή αυτών και συγκεκριμένα σε φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 57χρονου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Υγείας, ελληνιστικών χρόνων με την πλήνθο του, μήκους 55 περίπου εκατοστών,
το οποίο φαίνεται να προοριζόταν για πόλεις στη χώρα μας ή το εξωτερικό έναντι μεγάλου χρηματικού αντιτίμου. Σύμφωνα με επιστημονική εκτίμηση αρμοδίων αρχαιολόγων της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, το μαρμάρινο άγαλμα είναι σημαντικής αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας και εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, σε έρευνες των συλληφθέντων σε οικίες στη Σπάρτη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία θραυσμένη αγνίθα, υφαντικό βάρος και μία λαβή με λαμβαφούς αγίου ελληνιστικών χρόνων, καθώς και ένα κομβείο από καπάκι ρωμαϊκών χρόνων σημαντικής αρχαιολογικής αξίας. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Έναρξη είχαμε σήμερα στη λειτουργία της πρώτης τοπικής ομάδας υγείας Καλαμάτας, η οποία και φιλοξενείται στα πρώην ιατρεία του ΙΚΑ, του γνωστού παιδί. Βέβαια, η λειτουργία της τομής ερωτεύτηκε από αρκετά ζητήματα, τα οποία ωστόσο αναμένεται να ομαλοποιηθούν στην πορεία. Ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα η λειτουργία της πρώτης τοπικής ομάδας υγείας της Καλαμάτας, η οποία είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται ότι απλά έχουν συμβεί μόνο στα χαρτιά. Στα χαρτιά ξεκίνησε, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη μέρα και όπως όλες οι προσπάθειες όταν ξεκινάμε κάτι από την αρχή και προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι, γιατί η λειτουργία των ΤΟΜΗ θα βοηθήσει τον πληθυσμό της χώρας, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά όπως ακριβώς υπάρχει στις προδιαγραφές. Εδώ στην Καλαμάτα ξεκίνησε η πρώτη μονάδα ΤΟΜΗ να λειτουργεί μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας. Είναι αλήθεια ότι ευνηδιαστήκαμε λίγο, γιατί παρότι περιμέναμε ότι θα έρθει κάποτε αυτή η μονάδα, μόλις εχθές κληθήκαμε να βρούμε χώρους όπου θα μπορέσουν αυτά τα άτομα που θα έρθουν, ένας γενικός γιατρός, ένας παιδίατρος, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, να στεγαστούν και οι οποίοι θα είναι παντελώς αυτόνομοι από εμάς. Δεν θα έχουν ούτε μία σχέση με εμάς. Θα κάνουν τις δικές τους παραγγελίες, θα παίρνουν τα δικά τους αναλώσιμα από την περιφέρεια, θα δίνουν αναφορά στην περιφέρεια, μπορεί να υπάγονται διοικητικά κατά κάποιον τρόπο σε εμάς, αλλά είναι μια μονάδα εντελώς ανεξάρτητη. Οι τόμοι λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής με διαγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χωρίς διακρίσεις. Τα προβλήματα ελπίζουν να ξεπεραστούν και η μονάδα στην πόλη της Καλαμάτας να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι σαν κέντρο υγείας έχει στελεχωθεί αρκετά καλά και δεν είναι εύκολο να βρούμε χώρους ανεξάρτητους. Γιατί τα ΤΟΜΗ θέλουν ένα χώρο που να είναι εντελώς ανεξάρτητο από το κέντρο υγείας. Αν είναι δυνατόν και με δικιά του είσοδο, με τις δικές του επιγραφές, μια υποδομή ανεξάρτητη παντελώς από εμάς. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις γιατρών από ένα γραφείο σε άλλο. Θα πρέπει να χωριστούν με γυψοσανίδες χώροι, θα πρέπει να βρεθούν τουαλέτες, γιατί οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες για το τόμι το οποίο θα πρέπει να γίνει και αυτό απαιτεί ένα χρόνο. Τώρα, σήμερα βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά στο γεγονός να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, επισκέπτες υγείας, τους οποίους θα κοιτάξουμε τις αμέσως επόμενες μέρες, αφενός μεν να τους δώσουμε την ευκαιρία να εργαστούν, γιατί αυτά τα άτομα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ συγκεκριμένα, και αφεντίο θα βρούμε τους χώρους, ελπίζω, σε συνεργασία και με το νοσοκομείο της Καλαμάτας και με το Δήμο, να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να βρουν τη δικιά τους στέγη. Θα είναι η πρώτη επαφή που θα έχει ο ασθενής με ένα γιατρό. Θα πηγαίνει στον γιατρό του Τόμι. Και αν ο γιατρός μπορεί να του λύσει το πρόβλημα, έχει καλώς. Διαφορετικά θα του δίνει το παραπεμπτικό, όπου θα παραπέμπεται είτε στο κέντρο υγείας, σε εμάς δηλαδή, είτε στο νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο ο σκοπός είναι να γίνει μια αποσυμφόρηση του νοσοκομείου, τουλάχιστον όσον αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα πετύχει.
Στην οργάνωση κινητοποίηση ενάντια στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος των φτωχών οικοκυριών, προχωρά η Επιτροπή Αλληλεγγύης Καλαμάτας και κινητοποίηση προγραμματίστηκε για τη Μεγάλη Δευτέρα στα γραφεία της ΔΕΗ στην Καλαμάτα με σύνθημα «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό». Παράλληλα, ενημέρωση υπήρξε και για την πανελλαδική ημέρα δράσης κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Η οργάνωση της κινητοποίησης ενάντια στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος των φτωχών οικοκυριών με σύνθημα «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό» βρέθηκε στο επίκεντρο της Επιτροπής Αλληλεγγύης και Αγώνα στην Καλαμάτα. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση για την Πανελλαδική ημέρα δράσης κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Σήμερα είναι μέρα πανελλαδικής δράσης κατά των πληστηριασμών και των λοιπών τρόπων υφαρπαγής λαϊκής περιουσίας. Όσον αφορά τους πληστηριασμούς, η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα Μεσσηνίας έκανε μία μικρή έρευνα. Και πιο συγκεκριμένα, οι πληστηριασμοί την επόμενη από σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 30 Μαρτίου έχουν προγραμματιστεί να βγουν 105 ακίνητα. Από αυτά τα 105 ακίνητα, τα 79 αφορούν την περιοχή της Αττικής, τα 12 την περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα 14 την περιφέρεια. Των διακοπών του κοψίματος, να το πούμε έτσι, απλά και λαϊκά, ρεύματος σε ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να αποπληρώνουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το άγριο πρόσωπο των μνημονιακών πολιτικών έχει στην Καλαμάτα φανεί σε δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Μία περίπτωση πριν από κάποιους μήνες, όπου τρία αδερφάκια παραλίγο να καούν, όπου οι γονείς ήταν πάλι άνεργοι, και πρόσφατα όπου την ανήμερα στις 23 Μάρτη κόψαν το ρεύμα σε μια οικογένεια όπου και οι δυο, και ο άντρας και η γυναίκα, είναι άνεργοι και έχουν και ένα ανήλικο παιδί. Η κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας να φτάνει στο σημείο να κάνει αυτά που πριν η ίδια στυλίτευε, να κόβει το ρεύμα σε οικογένειες με ανέργους και με μικρά παιδιά. Πώς θα εντοπίζει το αυξανόμενο κοινωνικό ζήτημα που θα υπάρχει? Εκτείνουμε τις διεκδικήσεις μας στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, του γνωστού χαρατσιού, και αντικατάστασή του από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας που ίσχυε από το 1997 στο 2009. Και της Μεσσηνίας να είμαστε παρόντες τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι μπροστά από τη ΔΕΗ, για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων που βυθίζουν στο σκοτάδι τα νοικοκυριά. Σκηνικό πολέμο έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Ελλίας, με αφορμή την απόφαση της διοίκησης να μετακινηθούν για λίγες ημέρες νοσηλευτές στα Μαλλιάβα στο νοσοκομείο του Πύργου, λόγω των αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν, καθώς η μονάδα της Μαλλιάβας θα παραμείνει κλειστή έως την Κυριακή για την εκτέλεση απαραίτητων έργων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δεν είπα αυτό. Πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ, όταν μιλάς για συνδικαλισμό. Σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω αυτό. Πάρ' το πίσω. Δεν θα μου μιλάς για φτηνό συνδικαλισμό. Μπορώ να μιλήσω. Για φτηνό συνδικαλισμό εμένα δεν θα μιλάς. Και όποιος θέλει, ας μην κλείσει. Θα κλείσει το νοσοκομείο. Θα κλείσει μέχρι να μας πει ο υπεύθυνος υπουργός που τρεις μέρες μας έλεγε θα το αναβαθμίσει. Πώς διάολο θα το αναβαθμίσει? Ένταση με λεκτικές αντιπαραθέσεις, δημιουργώντας ένα απίστευτο μπάχαλο, επικράτησαν σήμερα στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας με αφορμή την απόφαση να μετακινηθεί νοσηλευτικό και παραγιατρικό προσωπικό από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας σε αυτό του Πύργου, ώστε να συνδράμουν στις αυξημένες ανάγκες, λόγω του ότι η μονάδα της Αμαλιάδας θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 31 του μήνα για εκτέλεση απαραίτητων εργασιών στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της. Η αντικατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι μια εργασία η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Διασφαλίζει το νοσοκομείο, γιατί ήταν στα όρια του blackout και ιδίως το καλοκαίρι που οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερες. Τα δύο σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με τους μεν της Αμαλιάδας να δηλώνουν κατηγορηματικά, προκυρήσοντας μάλιστα από αύριο στάση εργασίας, πως δεν πρόκειται ουδείς να μετακινηθεί στον Πύργο, θεωρώντας πως δεν υφίσταται λόγος οι δε του Πύργου να χαρακτηρίζουν προκλητική και αντισυναδερφική αυτή τη συμπεριφορά. Το πρωί, οι εργαζόμενοι της Αμαλιάδας συσκέφθηκαν, έχοντας λάβει τα εντέλεσθε του διοικητή για μετακίνηση προσωπικού έως και την Κυριακή στον Πύργο. Για μας δεν είναι το πρακτικό της όλης ιστορίας ότι θα πάνε
γιατί έχουν ανάγκη όντως εκεί τα τέσσερα, το προσωπικό να παρέχει τις υπηρεσίες του τα τέσσερα αυτά άτομα. Αυτά, συνάδελφοι, είναι μια καλή προπόνηση, κατ' εμένα, μια καλή προπόνηση για το τι μας περιμένει αύριο. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο του Πύργου οι εργαζόμενοι παραχωρούσαν συνέντευξη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την προκλητική στάση όπως την χαρακτήρισαν των συναδέλφων τους από την Αμαλιάδα να μην δεχτούν τη μετακίνησή τους ώστε να βοηθήσουν στις αυξημένες ανάγκες του Πύργου, τονίζοντας πως ήδη και οι ίδιοι έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους και χρειάζεται βοήθεια το έργο τους με δεδομένο πως το νοσοκομείο του Πύργου καλείται να σηκώσει μέχρι την Κυριακή όλο το βάρος των περιστατικών. Για την προσεχή Κυριακή 1η Απριλίου δόθηκε το επόμενο ραντεβού στα καθιερωμένα ακρίτα relays. Οι σκηταλοδρομίες έχουν και φέτος κοινωνική διάσταση και είναι αφιερωμένες στα άτομα με τυφλότητα. Το ακρίτας relays δίνει ραντεβού την προσεχή Κυριακή. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σταθερά από το 2014 συμμετέχει, συνδιοργανώνει, υποστηρίζει τα street relays. Πρόκειται για αγώνες, είναι γνωστό, που με εξαιρετική συμμετοχή, με μεγάλη συμμετοχή, που αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του αθλητισμού, αναδεικνύουν την ευαισθησία και της περιφερειακής αρχής, αλλά και των συμπολιτών μας απέναντι στην κοινωνία. Και κάθε χρόνο, μαζί με τον Ακρίτα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή, μαζί με όλους τους συμπολίτες μας, να δίνουμε αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Φέτος οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στον διεθνή πρωταθλητή παραολυμπιονίκη, τον Γιώργο του Λαζγαρίδη. Μαζί με τον Γιώργο, όλη η κοινωνία και εμείς ιδιαίτερα αποκτούμε ιδιαίτερη δύναμη, αποκτούμε πάθος για τη ζωή, πάθος για τους αγώνες της ζωής και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε με όλους τους συμπολίτες μας την Κυριακή και τους καλούμε να είναι δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα ζωής. Για άλλη μια χρονιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ακρίτας συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια και το Δήμο Καλαμάτας το Ακρίτας Relays προς τιμήν του Γιώργου, του Γιώργου του Λαζαρίδη, αφιερωμένα στα παιδιά με τυφλότητα. Ο Γιώργος για μένα είναι ένα σύμβολο της πόλης, είναι πάνω από συλλόγους, πάνω από οτιδήποτε και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό ο σύλλογός μας να του αφιερώσει αυτή την εκδήλωση. Όπως βλέπετε και η σκητάλη είναι, επειδή ο Γιώργος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το τένις, είναι προσαρμοσμένο γύρω από το κομμάτι του τένις και είμαι πολύ χαρούμενος που εκτός από το κομμάτι της Καλαμάτας, σε αυτή τη γιορτή, γιατί πρόκειται για περιγιορτής, θα συμμετέχει και η περιφέρεια. Οι καθιερωμένες σκηταλοδρομίες δρόμου έχουν αγκαλιαστεί από πολλούς. Φέτος ουσιαστικά είναι εμπνευσμένες από τον αγώνα του Γιώργου Λαζαρίδη. Πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον Ακρίτα αλλά και προσωπικά τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο για την τιμή που μου κάνει να δίνω τη σκητάλη, να το πούμε έτσι, σε συμπολίτες και σε συμπολίτες της πόλης μας έτσι, και να συμμετέχουμε σε σκηταλοδρομίες. Ο σκοπός για μένα είναι ιερός και πάρα πολύ σημαντικός. Τρέχουμε για τους συνανθρώπους μας με τυφλότητα. Είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, είναι άνθρωποι που χρειάζονται τη στήριξή μας, είναι άνθρωποι που πρέπει να τους δώσουμε όλα τα απαραίτητα κοινά εφόδια για να είναι κομμάτι της κοινωνίας αυτής και το πραγματικά είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και ο στόχος και ο σκοπός που θα τρέξουμε όλοι μαζί. Η κοινωνική διάσταση και αναφορά στους συγκεκριμένους αγώνες ιδιαίτερη, καθότι είναι αφιερωμένη στα άτομα με τυφλότητα. Τον Αθλητικό Σύλλογο Ακρίτας, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και το Δήμο Καλαμάτας που διοργανώνουν τα street relays και να πω το εξής, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογό μας οποιαδήποτε βοήθεια και μας βοηθάει ώστε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς προς την κοινωνία και να ζήσουμε μέσα στην πόλη μας ίση προς ίσο. Φέτος μάλιστα οι αγώνες αποκτούν και περιφερειακή διάσταση. Είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε στον αγώνα αγάπης, θα έλεγα, που διοργανώνει ο Ακρίτας. Ήθελα να επισημάνω μόνο ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Καλαμάτας, είναι και της περιφέρειας, όπως είναι ο Μιλιγαλάς και το Διαβολίτσι, που θα πάρουν μέρος και αυτά με μεγάλη χαρά. Thank you.
Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε, ξέσπασμα οργής για την φωνική πυρκαγιά στο Κερέμοβο της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή το μυστήριο για την επίσκεψη στο Πεκίνο του Κιμ Γιονγκ-ουν λύθηκε. Το μυστήριο λύθηκε. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν πράγματι επισκέφθηκε την Κίνα. Η φημολογία ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας προχώρησε στην πρώτη εξ όσων γνωρίζουμε επίσκεψή του στο εξωτερικό μενόταν επί δύο μέρες. Όμως μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης δεν είχε επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ μετέβει στο Πεκίνο την Κυριακή και επρόκειτο να αναχωρήσει την Τετάρτη. Με βάση τις ίδιες πηγές, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Xi Jinping και εξήγηλε την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, ενώ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Pyongyang δεν έκανε καμία αναφορά στις συγκεκριμένες πληροφορίες. Η τραγωδία στο Κεμέροβο συγκλονίζει τη Ρωσία. Στη Μόσχα ο θρήνος μετατρέπεται σε οργή. Μια μικρή τελετή στη μνήμη των θυμάτων λαμβάνει χαρακτήρα αντικυβερνητικής διαδήλωσης. Συνθήματα κατά του Κρεμλίνου δονούν την ατμόσφαιρα. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, κοντά στην κόκκινη πλατεία, το πλήθος δίνει σιωπηρά το παρόν στην επίσημη τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος της Μόσχας. Ανάλογες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε δεκάδες ρωσικές πόλεις με επίκεντρο το Κεμέροβο. Στη μικρή πόλη της Σιβηρίας, οι πληγές που άνοιξε η φωνική πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο παραμένουν ακόμα ανοιχτές. Προσπάθησα να πλησιάσω την κόρη μου και οι πυροσβέστες με άρπαξαν από το χέρι και με τράβηξαν. Τους φώναξα καθάρματα, αφήστε με. Μίλησα με την κόρη μου στο τηλέφωνο, μου είπε «Μπαμπά, σε αγαπώ πάρα πολύ, μου κόβεται η ανάσα». Ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, οι πρώτες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εγκληματική αμέλεια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συναγερμός για πυρκαγιά είχε απενεργοποιηθεί και οι έξοδοι κινδύνου είχαν μπλοκάρει. Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί διώξεις εναντίον 4 υπευθύνων του εμπορικού κέντρου. Για τους συγγενείς των θυμάτων, ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Ζητούν την ανάληψη ευθύνης τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο Πούτιν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.